Να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Μαρούδα, υποψήφιο με την Συμμαχία Ανατροπής στη Ζάκυνθο. Έχουμε την πρώτη μας γραμμή. Καλημέρα κύριε Μαρούδα. Καλημέρα στην Πελοπόννησο, στην Ηλία, με το υπέροχο μουσείο στην Ολυμπία, το αρχαιολογικό τόπο που ακόμα είναι δικό σας ή δικό μας. Δεν το ξέρω αυτό, κύριε Μαρούδα. Δεν ξέρουμε τι είναι δικό μας και τι δεν είναι δικό μας. Και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε αν είμαστε δικοί μας τελικά. Για τις τράπεζες πάντως σίγουρα δεν είναι δικές μας, από ό,τι έχουμε συζητήσει πολλές φορές στον αέρα. Δεν είναι δικές μας και το θέμα είναι πως είναι κουφάρια, γιατί χρωστάνε μόνο οι τράπεζες και 115 δις. Ναι. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην πραγματικότητα. Δεν έχουμε τράπεζες. Για να δούμε εσείς τώρα τι θα κάνετε, τι προτείνετε μάλλον, το κόμμα σας. Μάλιστα. Το οποίο απαρτίζεται από πολλά κόμματα, έτσι. Η Συμμαχία Ανατροπής είναι μια ένωση, μια συμμαχία, όπως το λέει και ο τίτλος, από 8 αναγνωρισμένα κόμματα τον Άριο Πάγο, παλιά κόμματα, αλλά και από πολλές άλλες οργανώσεις, οι οποίες συμμετέχουν, δεν έχουν αναγνωριστεί από τον Άριο Πάγο, και προσωπικότητες, οι οποίες συμμετέχουν στον κοινό στόχο. Ναι. Ποιος είναι ο κοινός στόχος? Να αποκαταστήσουμε, να πάρουμε την πατρίδα μας στα χέρια μας. Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό, κύριε Μαρούδα? Ακριβώς. Συγκεκριμένα έχουμε καταλήξει σε 12 σημεία, παράδειγμα. Το πρώτο 24ωρου τα ονομάζουμε, ναι. Διότι πρέπει να είναι άμεσης εφαρμογής. Εσείς στην Ηλία έχετε κάμπους, καλλιέργειες. Ο ΦΠΑ στα αγροτικά προϊόντα πρέπει να μηδενιστεί. Οι φόροι πάνω στα καύσιμα πρέπει να μηδενιστούν. Δεν γίνεται να τα έχουμε πιο ακριβά τα προϊόντα μας από όσο οι Ιταλοί ή οι Ισπανοί. Ναι. Το ρεύμα που χρησιμοποιούν ο κόσμος, η ενέργεια γενικά, η βενζίνη, το φυσικό αέριο, δεν γίνεται να το πληρώνουμε τόσο ακριβά όσο κανείς άλλος στην Ευρώπη. Η Ισπανία, που είναι και αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει φύγει από το καθεστώς του χρηματιστηρίου ενέργειας. Παράδειγμα σας λέω τώρα. Αυτά τα μέτρα είναι άμεσης εφαρμογής. Άρα λέτε ευθέως ότι μπορούμε, δεν είναι δηλαδή διρεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είμαστε στο χρηματιστήριο ενέργειας, απλώς είναι επιλογή του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι επιλογή του κάθε κράτους μέλους που θέλει ή δεν θέλει να προστατεύσει το λαό του. Δηλαδή οι Ισπανοί και οι Πορτογάλοι βγήκαν αμέσως. Είπανε ή βγαίνουμε ή συζητάμε τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και κανείς δεν το συζήτησε αυτό, λέει περάστε έξω, εντάξει. Και το πληρώνουν φτηνό όπως το πληρώναμε και εμείς παλιότερα. Εκτός από αυτά τα μέτρα άμεσης εφαρμογής, υπάρχουν και άλλα για τον κόσμο. Οι συνταξιούχοι, οι μισθοί γενικώς, πρέπει να επανέλθουν σε αξιοπρεπή επίπεδα αυτά που προέβλεπε το 2008, πριν από τα μνημόνια και την κρίση δηλαδή, το ελάχιστο όριο φτώχειας. Δεν μπορεί να ζήσει σήμερα ένας άνθρωπος ούτε με 5 ούτε με 8 κατοστάρικα. Η Συμμαχία λοιπόν Ανατροπής, στην οποία ανήκει το ΕΠΑΜ, με τον Δημήτρη Κατσάκη πρόεδρο και επικεφαλής της Συμμαχίας Ανατροπής, έχουμε αυτά τα σημεία, τα πρώτα μέτρα που είναι αναγκαία. Εδώ θέλω να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν συζητάμε, γενικότερα συζητάμε τον τελευταίο καιρό της ακρίβειας, τα τελευταία χρόνια μάλλον της ακρίβειας, και λέμε, ξέρω εγώ, γιατί είναι και ο ΕΦΙΑ, ενδεχομένως θα μου το λέγατε και για τον ΕΦΙΑ και Βέβαια. Για όλα τα υπόλοιπα. Και όταν ζητάει ο κόσμος από τις κυβερνήσεις, αυτούς που έχουν περάσει δηλαδή, να καταργήσουν το ένα ή να καταργήσουν το ΦΠΑ, ξέρετε τι λένε? Λένε ότι πρέπει να βρούμε ισοδύναμο από τους φορολογούμενους και πώς θα γίνει και δεν έχουμε λεφτά. Και λοιπά. Δηλαδή ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ, μέσω της φορολογίας και του ξεζουμίσματος ουσιαστικά των πολιτών, φαίνεται αν έχουμε ανάπτυξη ή δεν έχουμε ανάπτυξη. Δηλαδή, γιατί από εκεί σου λέει δεν έχουμε λεφτά, τι θα κάνουμε? Δεν έχουμε παραγωγή, δεν έχουμε τίποτα. Η Συμμαχία Ανατροπής πώς βλέπει ότι μπορεί να εφαρμόσει ένα τέτοιο πράγμα? Δεν έχουμε παραγωγή, ακριβώς γι' αυτό καταργείς τους φόρους που δεν βοηθάνε κάποιον, αντίθετα φρενάρουν για να ξεκινήσει να υπάρχει παραγωγή. Δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε το ένα και το άλλο. Βέβαια, όταν διαγράφουμε 250 εκατομμύρια στον έναν ισχυρό παράγοντα οικονομικό στην Ελλάδα, 450 τον άλλον, εκεί υπάρχουν λεφτά. Τα ψηλά που είναι για τον κοσμάκι, κοιτάξτε, είναι πολιτική επιλογή αυτή. Ναι. Όπως και το δημοψήφισμα, αν θυμάστε. Ναι, δεν το κάναμε εμείς. Όχι, ναι, δεν το κάναμε εμείς.
το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι. Το διάταγμα, το ΦΕΚ, το υπογράφει η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή αυτά η κυβέρνηση τα αποφασίζει με βάση την επιμηγορία του κόσμου. Ναι. Αν η κυβέρνηση δεν το υπογράψει, θα είναι ακόμη κυβέρνηση μετά. Γιατί είχαμε δει κάποτε τον Γιωργάκη τον Παπανδρέου που είχε διαφοροποιηθεί και τον φάγανε με συνοπτικές διαδικασίες. Θυμόσαστε? Θυμάμαι πως φύτεψαν έναν τρίτο, τον Κυπουρό που λέγαν παλιά. Ναι, ναι. Παλιά τα χρόνια. Καλά το θυμάστε. Ναι. Φύτεψαν τον Κυπουρό. Και τώρα ετοιμάζεται κάτι τέτοιο. Αν δεν συμφωνήσουν οι τρεις που έχουν ήδη συμφωνήσει κατόπιν εντολών, θα φυτέψουν κάποιον άλλον. Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να αποφασίσει. Δηλαδή πρέπει να επιλέξει ανθρώπους που δεν εμπλέκονται με το προηγούμενο καθεστώς για να κάνει την αλλαγή. Δεν γίνεται δηλαδή να λέμε ότι θα καταργήσουμε τη Συμφωνία των Πρεσπών και να μην μιλάει κανένας γι' αυτό. Δεν γίνεται να έχουμε 420 δισεκατομμύρια χρέος η Ελλάδα αυτή τη στιγμή και να μας λέει πως έχουμε ανάπτυξη και πλεονάσματα. Ναι. Όπως επίσης έχουμε βγει από τα μνημόνια αυτό το παραμύθι, υπάρχουν χίλιοι τόσοι νόμοι εφαρμοστικοί που διαλύουν τον κόσμο, διαλύουν την κοινωνία. Γι' αυτό και η Συμμαχία Ανατροπής λέει ότι η πρώτη μας κίνηση είναι η επαναφορά της συνταγματικής νομιμότητας. Ναι. Οτιδήποτε δεν προβλέπεται στο Σύνταγμα καταργείται. Και αυτοί οι οποίοι παραβίασαν το Σύνταγμα με τα ανυπόγραφα μνημόνια, τα περάσαν τη Βουλή νύχτα και με τα αμετάφραστα, τα ξέρει ο κόσμος πλέον, ναι. Όλοι αυτοί θα παραπεμφθούν να δικαστούν. Υπάρχει δικαιοσύνη που με εξαίρεση την ανώτατη θα δικαστούν. Αυτό βέβαια προϋποθέτει για να εφαρμοστούν τέτοια θέματα απόδοσης δικαιοσύνης, θα πρέπει να έχει πέσει ένα καθεστώς, ένα φαύλο καθεστώς. Γιατί έτσι όπως τα ακούω, έτσι όπως τα περιγράφεται, περί φαύλου καθεστώτος πρόκειται. Κοιτάξτε, το φαύλο είναι μικρή λέξη. Δηλαδή, εντάξει, πάμε να κλέψουμε κάτι, είναι μικρή λέξη. Εδώ μιλάμε για προδοσία. Όταν κάποιος δεν προστατεύει τα συμφέροντα, τα κυριαρχικά συμφέροντα της Ελλάδας, ξεφεύγουμε από την απλή φαυλότητα, ναι. Και πάμε στα σοβαρά θέματα τα πολιτικά περί προδοσίας. Δεν μπορείς να μην θεσπίζεις ΑΟΣ όλη στην Μεσόγειο να έχουν 12 μίλια και εσύ να έχεις 2, 3, 5, 6, ανάλογα ποιος θα πετάξει το νούμερο κάθε μέρα. Ναι, επειδή είναι κάζους μπέλη ισχυρίζονται τόσα χρόνια. Η Κύπρος περιμένει να κάνουμε ΑΟΣ από την εποχή του Γιωργάκη, καταλάβετε. Και οι Έλληνες, η Ελλάδα, λέει άστο να το συζητήσουμε. Ή ο κύριος Δένδιας, όταν έκανε εδώ στο Ιόνιον την ΑΟΣ με την Ιταλία, έβαλε τα νησιά, τα δικά μας τα μικρά νησιά, να έχουν μειωμένη επίρρεια. Τα στροφάδια έχουν, ξέρω, 10%, 15%. Δηλαδή τέτοια πράγματα δεν τα συζητούσαν ούτε παλιοί. Ο παλιός Καραμανλής από το 1978, νομίζω, είχε αφήσει τη συμφωνία αυτή, ναι. Δεν την υπέγραφε. Τέλος πάντων, αυτή η κατάσταση, ο κόσμος θα αποφασίσει σε κάθε περίπτωση, αν θέλει να τους ανέχεται ή όχι. Σωστά. Κανένας άλλος. Γι' αυτό εμείς προτείνουμε, ανοίγουμε τον δρόμο και τους λέμε ότι υπάρχει δυνατότητα να γίνουν αυτά. Οι πρέσπες μπορούν να καταργηθούν. Δεν απαγορεύει κανείς. Απλά η κυβέρνηση αποφασίζει, η κυβέρνηση, τα συγκεκριμένα πρόσωπα που εμπλέκονται τόσες δεκαετίες στο ίδιο παιχνίδι, αποφασίζουν να μην το κάνουν υπέρ της Ελλάδας. Βέβαια, καλά ακούγονται, αλλά πώς να καταργηθούν οι πρέσπες, ενώ μιλάμε τώρα, αρχίζουμε και μιλάμε για πρέσπες του Αιγαίου. Ακόμα χειρότερα. Ακόμα χειρότερα. Όταν ρωτάς τον Πρωθυπουργό ή τον Υπουργό Εξωτερικών, τι πήγε και έκανε στην Κωνσταντινούπολη πριν από ένα χρόνο, στα κρυφά, τι συζήτησαν με τον Ερντογάν, όταν του λες θα μας ανακοινώσετε, αρνηθείτε, πείτε ότι δεν θα παραχωρήσουμε κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας ή κάνε τα χωρικά μας ύδατα 12 μίλια. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό το θέμα. Αρχίζουν και παίζουν ένα παιχνίδι και ξέρετε, δεν είναι μόνο η κυβέρνηση. Είναι και η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι και τα άλλα κόμματα που παριστάνουν πως δεν τρέχει τίποτα. Ναι, δεν υπάρχει αντιπολίτευση ουσιαστικά. Λέτε δεν εφαρμόζεται, δεν εφαρμόζουν. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Την υποχρέωσή τους να κάνουν αντιπολίτευση στη λειτουργική δημοκρατία. Ναι. Και τα ίδια, ξέρετε, υπάρχουν και σε τοπικό επίπεδο στη Ζάκυνθο. Δεν ξέρω και στην Ηλία, είναι περίπου λίγο το ίδιο. Εδώ έχουμε θέματα σοβαρά οι Έλληνες, όλοι οι Έλληνες, καταργούν την εκτός σχεδίου δόμηση. Ναι, είναι, δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, βεβαίως. Όχι, βέβαια. Ναι, ναι. Την εκτός σχεδίου δόμηση. Κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Αυτό, συγγνώμη, και με την ιδιότητά σας ως πολιτικός μηχανικός. Τι επιπτώσεις έχει δηλαδή πρακτικά για να το καταλάβει και ο κόσμος που ενδεχομένως δεν έχει ένα οικόπεδο να είναι ενημερωμένος? Τι σημαίνει αυτό?
η πρώτη συνέπεια είναι η υποβάθμιση της αξίας του ακινήτου. Δηλαδή κάποιος που πουλούσε ένα ακίνητο 10, 20, 40 χιλιάδες, θα το πουλάει 1000 ευρώ, 300 ευρώ, 500 ευρώ. Ναι. Και αυτό γίνεται, δεν είναι τυχαίο, ούτε προστασία περιβάλλοντος είναι. Επειδή πήραν τη δημόσια περιουσία και την μετέφεραν στο υπερταμείο, όπως ξέρετε, ή τη χάρισαν σε ξένες εταιρείες. Πήραν μετά τα δάνεια. Επίσης τα χάρισαν σε μερικούς ανθρώπους, γιατί όταν το δίνεις στο 2% ή στο 3% είναι χάρισμα. Τώρα θέλουν να βάλουν χέρι στην υπόλοιπη περιουσία που είναι απείραχτη. Για να βάλουν χέρι λοιπόν, αυξάνουν τους φόρους που το έχουν ήδη κάνει και μειώνουν την αξία της περιουσίας. Ώστε να μην μπορείς να πουλήσεις για να ξεχρεώσεις αυτά τα ληστρικά που έχουν βάλει. Γιατί δεν είναι φόρο, είναι ληστεία αυτό το πράγμα. Μιλάτε και για τον ΕΦΙΑ είναι... που είναι ο μεγαλύτερος φόρος από όλα, έτσι. Ο ΕΦΙΑ είναι αυτός που θα έμπαινε επί Βενιζέλου για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο. Ορίστε. Για ένα χρόνο είχε πει, ή δύο νομίζω. Για ένα χρόνο θα τον έβαζε προσωρινά. Και ο χρόνος αυτός ήταν 99 χρόνια που συστήσανε. Εδώ τοπικά, για να επανέλθω, είναι το ναυάγιο το γνωστό. Ναι, θα σας ρωτήσω γι' αυτό, για να δούμε τι άποψη έχετε. Το ναυάγιο αποφασίσανε να το κλείσουν. Να το εξαφανίσουν δηλαδή από τον ορίζοντα ουσιαστικά. Γιατί δεν έχει εξήγηση. Από πάνω και από κάτω λέει μη επισκέψιμο. Θα πηγαίνει στα 70-100 μέτρα μέσα από τη βάρκα σου για να το βλέπεις. Αντίστοιχα, ας σκεφτεί κάποιος τις παραλίες της Κεφαλονιάς, της Λευκάδας, που είναι επίσης απότομες, το Πόρτο Κατσίκι, υπάρχουν πολύ όμορφα μέρη στα νησιά μας παραπάνω. Σωστά, έχετε δίκιο. Αντί να αντιδρούν λοιπόν και οι Κεφαλονίτες και οι Λευκαδίτες και η περιφέρεια, ότι θα έρθει η σειρά τους και αυτό είναι το πρώτο βήμα που εφαρμόζουν για να γίνει το ίδιο και εκεί πέρα, δεν συμβαίνει τίποτα, δεν κουβεντιάζει κανείς τίποτα. Υπάρχει πραγματικά κίνδυνος, κύριε Μαρούδα, γιατί τώρα τελευταία έκανε σεισμό ανοιχτά της Ακίνθου 4,4 και βγήκε κάποιος σεισμολόγος και είπε, ορίστε, δεν θα λέγαμε, πρέπει να απαγορευτεί. Και δεν μπορώ, εντάξει, το κάτω, το πάνω γιατί απαγορεύεται? Υπάρχει περίπτωση κατολίσεις από πάνω? Παλιά όταν γινόντουσαν σεισμοί 5-5,5, δεν κουβέντιαζε κανείς, δεν το συζητούσε κανείς σε ραδιόφωνα τις εφημερίδες. Τώρα με 4, με 3,5-4 γίνεται φασαρία. Γιατί? Είναι ένα στημένο σκηνικό, θεωρώ. Ναι. Της υποβάθμισης, πραγματικά υποβάθμισης του κεφαλαίου Ζάκυνθος που συνεισφέρει στον προϋπολογισμό, στο εισόδημα των ανθρώπων του νησιού, για φτωχοποίηση. Ναι. Το επόμενο βήμα είναι να σταματήσει κίνηση προς τη Ζάκυνθο και ποιος θα πληγεί? Ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία δηλαδή. Να αλλάξουν χέρια τα ξενοδοχεία. Πάμε σιγά σιγά, πρέπει να βλέπουμε μετά από 2-3 χρόνια τι θα συμβεί. Άλλωστε μας το έχουν διδάξει αυτό το πράγμα οι κυβερνώντες από το 2008 και μετά, ότι κάνουν ένα δοκιμαστικό βήμα, βλέπουν πώς αντιδράει η κοινωνία και προχωρούν στη πιο αυστηρή εφαρμογή του. Ο κόσμος της Ακίνθου τι λέει γι' αυτό? Οι φορείς βεβαίως, έτσι, ο δήμαρχος, όλοι οι άλλοι, ο βουλευτής. Κοιτάξτε, να σας απαντήσω έμεσα. Ο ένας υποψήφιος από τα μεγάλα κόμματα, τα λεγόμενα μεγάλα κόμματα παλιά, μέχρι να εξαφανιστούν, ο ένας υποψήφιος υποστηρίζεται από ξενοδόχους. Ο άλλος από την ανωτάτη εκκλησία. Ο άλλος από κάποιους εφοπλιστές. Αυτοί οι άνθρωποι πώς μπορούν να αντιδράσουν, τι μπορούν να πούνε? Ακόμα και αν είναι κάποιος από αυτούς, παράδειγμα, καλής ποιότητας, άνθρωπος επιστήμονας, αξιόλογος, δεν του επιτρέπουν να ανοίξει το στόμα του. Διότι αν πεις μια κουβέντα, εκάηκες κατευθείαν. Το ΕΠΑΜ τόσα χρόνια, από το 2011, τα καυτηριάζει αυτά. Αλλά τι νόημα έχει τα τοπικά ΜΜΕ, η τηλεόραση, οι εφημερίδες και τα ραδιόφωνα δεν αφήνουν να ακουστεί η φωνή, παράδειγμα, του ΕΠΑΜ. Και όχι μόνο, είναι και άλλες φωνές. Και εν προκειμένου της Συμμαχίας Ανατροπής. Ναι. Δεν αφήνουν. Μα λέει ο κόσμος, μα βγεις και πες το κάπου στη τηλεόραση, στο ραδιόφωνο. Δεν σε βλέπουμε, πώς θα με δείτε? Αφού η λίστα Πέτσα λειτουργεί πέραν των τοπικών συμφερόντων, έτσι. Ναι. Των ειδικών τοπικών συμφερόντων, δεν επιτρέπουν να ακουστεί κανείς άλλος. Ό,τι συμβαίνει στη Βουλή δηλαδή. Αθηναϊκοποιούνται δηλαδή τα τοπικά μέσα, θέλετε να πείτε, έτσι. Γιατί και στην Αθήνα, με τα πανελλαδικά ουσιαστικά που έχουν έδρα την Αθήνα, τα ίδια κάνουν, έτσι όπως τα περιγράφετε. Εμείς είμαστε πρωτοπόροι, εδώ έχει γίνει πολύ καιρό, πιο πριν από την Αθήνα. Σας μιμούν. Αλήθεια. Ναι. Είναι το μοναδικό, η μοναδική τηλεόραση. Τι Αθήνα, στην Αθήνα έχουν 4-5, μπορεί να γίνει κάτι. Υπάρχουν περιφερειακές, οι μικροί σταθμοί στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη που μπορεί να ακουστεί κάτι. Και στο ραδιόφωνο,
και στην τηλεόραση. Εδώ πέρα είναι ο μοναδικός. Μικροί σταθμοί στην Αθήνα ραδιόφωνο δεν υπάρχουν. Είναι, έχουν περάσει τα ραδιόφωνα στα χέρια των αυτών που έχουν τις τηλεοράσεις, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, τις εργολαβίες, τα καύσιμα, αυτοί. Που αναφέρατε νωρίτερα όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέρατε περί ενέργειας, βενζίνης, ρεύματος κτλ. Οι ίδιοι είναι που έχουν τις ομάδες, που έχουν τα ραδιόφωνα. Πήραν και τα ραδιόφωνα. Τι να τα κάνουν τα ραδιόφωνα, τα πήραν και τα ραδιόφωνα. Δηλαδή, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Όχι, κάποια στιγμή ένας άνθρωπος στο Πέρας Τσιτσάκηθο πήρε ένα μπαρ, όχι για να το λειτουργήσει, για να το κλείσει. Έτσι παίρνουν τα ραδιόφωνα για να τα χρηστέψουν. Ναι. Και μερικές τηλεοράσεις για να μας μαθαίνουν πώς να. Οι τηλεοράσεις, η τοπική περιφερειακή τηλεόραση ήδη έχει πρόβλημα έτσι όπως έχει σχεδιαστεί. Είναι μεγάλο το αντίτιμο στη DJA, η οποία πάλι είναι των ίδιων. Να το ξέρουμε. Πάλι είναι των ίδιων και όποιο κανάλι κλείνει, επιμερίζεται το κόστος, επιμερίζονται όλοι οι άλλοι το κόστος. Έχει φτάσει πάρα πολύ ψηλά το κόστος. Οπότε περιμένετε να δείτε τι θα γίνει και με το πρωτίστως με τις τηλεοράσεις που έχουν και περισσότερα έξοδα σχετικά με το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι δύσκολο να το πάρουν όλο, αλλά βρίσκουν τρόπους μέσω προστήμων, μέσω άλλων εκτάκτων οικονομικών αναγκών που δημιουργούνται από το κράτος και περνάει και αυτό στα χέρια. Έχουν βρει ωραίο τρόπο να αλλάζουν, όπως και με τα οικόπεδα που είπατε, με την περιουσία, με τα μέτρα που κάνουν, να αλλάζουν χέρια. Αυτή είναι ληστεία. Ναι. Αυτή είναι ληστεία κοινωνικά. Δηλαδή, με τα τρένα δεν έγινε το ίδιο, ναι, λέτε, και τα ραδιόφωνα. Ναι, ναι, με την ενέργεια, με το ρεύμα δεν έγινε το ίδιο. Φτιάξανε εταιριούλες ο καθένας και δεν κάνουν τίποτα, δεν προσφέρουν τίποτα. Δηλαδή, δεν προσφέρουν στην οικονομία τίποτα. Για να λειτουργεί, λέει, ο ανταγωνισμός, έτσι λέει. Ποιος ανταγωνισμός, αφού ένας παράγει ρεύμα. Ναι. Καταλάβατε, δεν παράγει. Ένας, δύο τώρα πια, δεν παράγει τρίτος. Αυτή η κατάσταση πρέπει να ανατραπεί. Και βασίζεται, λένε, στα μνημόνια, τα οποία προφανώς αποδεδειγμένα και μέσα από τη Βουλή, από την νομική υπηρεσία της Βουλής που εξετάζει τα νομοσχέδια, είναι παράνομα. Ναι. Και είναι η πρώτη κίνηση η συνταγματική νομιμότητα, η αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας. Επίσης, το άλλο θέμα είναι ο έλεγχος των τραπεζών. Πρέπει και στις τράπεζες, η νομισματική δηλαδή κυριαρχία της Ελλάδας να αποκατασταθεί. Αυτές οι παραχωρήσεις της δημόσιας περιουσίας, των λιμανιών, των αεροδρομίων σε ξένους, που είναι χαριστικές παραχωρήσεις, όλες και τους δρόμους, οι δρόμοι, η υποδομή γενικά, πρέπει να επανεξεταστεί. Ναι. Και αυτό συγκεκριμένα περιλαμβάνεται και αυτό στα 12 σημεία άμεσης εφαρμογής. Και ξέρετε, ναι, δεν διαφωνεί κανείς στη Συμμαχία Ανατροπής και είναι μέσα δεξιοί, κεντρώοι, αριστεροί και κανείς δεν ενδιαφέρεται για την ταυτότητα του άλλου. Ναι. Κανείς δεν ρωτάει εσύ από πού είσαι κτλ. Το στόχο μας κοιτάζουμε, ναι, για να μην μας, για να μας διχάσουν. Απλά πράγματα. Ναι. Απλά πράγματα. Βέβαια, δύσκολη κατάσταση, έτσι όπως διαμορφώνεται, όπως είναι διαμορφωμένο χρόνια τώρα το σκηνικό στις εκλογές και γενικότερα, δύσκολη κατάσταση για τα μικρά κόμματα. Γιατί και με τους χρόνους αυτά που έχουν θεσπίσει τις παρουσιάσεις στην ελληνική τηλεόραση, είτε την ιδιωτική είτε την, και στα ραδιόφωνα είτε τη δημόσια, όταν σου λέει ότι αυτά θα δώσεις τόσο χρόνο στη Νέα Δημοκρατία, τόσο χρόνο λιγότερο ας πούμε στο ΠΑΣΟΚ ή στο ΣΥΡΙΖΑ και ακόμη λιγότερο χρόνο στα κόμματα που είναι απ' έξω, αυτό δεν είναι εντελώς αντισυνταγματικό και δεν είναι σωστό, γιατί αυτό αφορά τα ποσοστά αυτά αφορούν την προηγούμενη προεκλογική αναμέτρηση. Παλιά Βουλή. Ναι, δεν αφορούν την καινούργια. Είναι λοιπόν σαν να κάνεις έναν αγώνα δρόμου και να έχεις αυτόν που είχε βγει πρώτο στην προηγούμενη φορά, τον έχεις 20 μέτρα μπροστά σου. Πώς θα τον νικήσεις? Δηλαδή, μιλάμε για παράλογα πράγματα, παράλογα πράγματα που συμβαίνουν. Και δεν. Εντάξει, έτσι. Κινούμεθα ευθυγράμμως και ομαλώς προς την καταστροφή. Δεν είναι μόνο παράλογα, είναι νομότυπα, να σου το πω διαφορετικά. Δεν είναι νόμιμα, είναι νομότυπα. Φαίνονται ότι είναι νόμιμα, είναι άλοθη για να κάνουν αυτό που θέλουν. Αν τα πράγματα ήταν σωστά, θα λειτουργούσε δημοκρατία. Όμως τώρα τίποτα δεν λειτουργεί. Ακριβώς για αυτό το σκοπό. Ναι. Συγκέντρωση των πάντων σε λίγα χέρια και δημιουργία κρίσεων, ναι, ώστε να παίρνουμε το εισόδημα από τους μικρούς και να το μεταφέρουμε σε ελάχιστους. Σε αυτή την κουβέντα το μεταφορά εισοδήματος, η Συμμαχία Ανατροπής λέει ότι
όλα τα δάνεια, πράσινα, κόκκινα, οτιδήποτε χρώμα έχουν, υπάρχουν στα χέρια των funds, αυτών των κορακιών, πρέπει να μηδενιστούν, δηλαδή να χρεοκοπήσουν τα fund και να διαγραφούν όλες οι οφειλές, για να πάρει ανάσα ο κόσμος. Εμείς στη ΣΑΚΕΔΟ είχαμε και τον υπουργό τους, τον, που σύστησε την νομοθεσία, που έφτιαξε νομοθεσία και ψήφισε για, τα, για τους πληστηριασμούς, την πλατφόρμα των πληστηριασμών. Είμαστε πρωτοπόροι, σας το έχω πει, σας το είπα και νωρίτερα. Ναι. Και προφανώς πρέπει να καταργήσουμε όλες τις αλλαγές που έγιναν στο πτωχευτικό δίκαιο, που όλοι μπορούν να πάρουν το σπίτι σου εκτός από σένα, να επανέλθουν στο παλαιότερο καθεστώς που προστάτευε τον ιδιοκτήτη. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μαρούδα, ζητάτε ουσιαστικά, εκλογές έχουμε, δεν ξέρω τι λένε οι δημοσκοπήσεις, εσείς βγαίνετε τουλάχιστον στο δικό μας το ραδιόφωνο, τα λέτε, ακούγονται. Έχει βγει και ο κύριος Καζάκης και ως αρχηγός της συμμαχίας μπορεί και να ξαναβγεί, γιατί έχουμε και περιορισμένες παρουσίες. Τα λέτε και ζητάτε την ψήφο του ελληνικού λαού. Δύσκολο, γιατί ξεκινάτε από πολύ χαμηλά, όπως έλεγα πριν. Έχετε μπροστά σας 20, 30 και 50 και 100 μέτρα άλλα κόμματα τα οποία έχουν προτερήματα. Αλλά το ζητάτε. Θέλετε να μπείτε στη Βουλή για να αλλάξετε, τουλάχιστον να προσπαθήσετε να αλλάξετε με τους βουλευτές σας. Καταρχάς, πρωτίστως, αυτό που θα ακούγεται μέσα στη Βουλή, υποθέτω. Αυτό που περιγράφουμε και αυτό που θα ακούγεται. Κοιτάξτε, το Πασόκ κάποτε βγήκε το 81 με 48%. Κατάθεσε να μην μπορεί να μπει στην Βουλή σχεδόν. Και άλλαξε ονόματα, άλλαξε αφημί. Έγινε 3-5%. Ο κόσμος πρέπει να ξεκινάει από το μηδέν κι αυτός. Δηλαδή, είμαι εκεί, υποστηρίζω τα συμφέροντά μου. Απλά πράγματα. Έχει φτάσει η κοινωνία σε σημείο που να φυτοζωεί. Δηλαδή, έχει αδειάσει η Ελλάδα. Έχουν φύγει οι δυνατοί να φύγουν έξω, έχουν φύγει. Και έχουν μείνει εδώ πέρα άνθρωποι που προστατεύουν την περιουσία τους, τους γονείς τους, τα παιδιά τους ίσως. Πρέπει ο κόσμος να προβληματιστεί. Δεν υπάρχουν περιθώρια πια. Το μάθημα δηλαδή το έχει πάρει μία δεκαετία, τουλάχιστον 12-15 χρόνια, 2008. Η κοινωνία, ο κόσμος το έχει πάρει το μάθημα. Και όταν έλεγε κάποιος ότι εντάξει, ναι, για τους άλλους δεν θα φτάσει σε μένα, τώρα έρχεται η στιγμή που τους ακουμπάει όλους και με κακό τρόπο μάλιστα. Κύριε Μαρούδα, σας ευχαριστώ για την σημερινή σας παρέμβαση στην εκπομπή. Ακούστηκαν αρκετά θέματα, τα οποία βεβαίως τα έχουμε ξαναπεί εδώ από το ραδιόφωνο και με τον κύριο Καζάκη, αλλά και αυτά τα οποία προσθέσατε εσείς. Και τα θέματα τα τοπικά της Ακίνθου, τα βασικά ουσιαστικά, γιατί μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα αποκλείεται να τα μπορέσουμε να πιάσουμε όλα. Είστε λαμπρή εξαίρεση, κύριε Κολόγκα, επιτρέψτε να το πω. Ναι. Δεν είναι επειδή με βγάλατε μια φορά ακουστό, αλλά επειδή ακούω τις εκπομπές σας και το ύφος και την ανάλυση που κάνετε, πραγματικά προτρέπω τον κόσμο να ακούει τουλάχιστον εσάς και το σταθμό σας, γιατί είστε λαμπρή εξαίρεση, τουλάχιστον στην περιφέρειά μας, εδώ πέρα στην περιοχή μας. Να είστε καλά, κύριε Μαρούδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για μια αληθινή ενημέρωση. Περιμένουμε τα σχόλιά σας στα βίντεό μας. Η άποψή σας μετράει για εμάς. Να είστε καλά και ελεύθεροι.